Με έντονο το sexy νέστης, αλλά και την αυτοπεποίθησή της, είναι σήμερα εδώ για να μας πει Love It. Ας υποδεχθούμε την Τζέννη Γεωργιάδου. Καλώς το κορίτσι. Καλώς σας. Καλώς σας βρήκα. Τζέννη μου, γεια σου. Κάθισε κοντά μας, δεν χαιρετιόμαστε όπως καταλαβαίνεις. Ναι, από μακριά. Από μακριά όμως, αγαπημένη. Λοιπόν, εντυπωσιακή για μια ακόμα φορά. Παρακολουθούσαμε και τη συγκίνηση από τον τελικό της Έλληνας Χριστοπούλου. Και η αλήθεια ήταν ότι μας άγγιξε το κομμάτι αυτό, πόσο δε μάλλον εσένα. Είπε πολύ ωραία λόγια. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ ζεστά και μια αίσθηση ταύτισης σε μεγάλο βαθμό, σαν καθρέφτησα να βλέπω εμένα. Θέλω να μου πεις πρώτα πώς είναι να ακούς μια γυναίκα όπως η Έλληνα Χριστοπούλου να σου λέει κάτι τέτοιο και να νιώθεις ένα μεγάλο κομμάτι και πολλών γυναικών που μας παρακολουθούν να ταυτίζονται. Ήταν για μένα η στιγμή με την Έλενα, αυτά τα δύο λεπτά που έζησα μαζί της, ήταν βασικά το πιο ουσιαστικό, ήταν η πιο ουσιαστική στιγμή μου μέσα στο παιχνίδι από τότε που μπήκα. Αυτό γιατί είχε συνέστημα έντονο, γιατί είχε απόλυτη αλήθεια, γιατί το ξεχωρίζεις τόσο πολύ. Γιατί όντως ήταν η γυναίκα καθρέφτης για μένα. Είπε πράγματα που δεν μπόρεσα να πω εγώ με λέξεις. Εγώ μιλούσα με εικόνες. Δεν είμαι καλή στο να μιλάω για τις εικόνες μου, για τα συναισθήματά μου πολλές φορές. Και όντως είπε ότι, ό,τι αισθανόμουν εγώ και πολλές γυναίκες έξω και το έβγαλε με τις δικές της, το ερμήνευσε με τις δικές της λέξεις. Και με έντονη συγκίνηση όμως. Και πολλές φορές πράγματα που δεν λέμε βγαίνουν από τα μάτια μας, από το βλέμμα μας, πολλές φορές και από τα δάκρυά μας. Το δικό σου βλέμμα, πρέπει να σου πω, καθ' όλη τη διάρκεια του My Style ήταν. Σαν αφλόγιστρο, φαντάσου, σαν μια πύρινη φλόγα, διαπεραστικό βλέμμα, ξεκάθαρο, ακόμα κι αν δεν τα άρθρωνες με λέξεις αυτά που ένιωθες. Είναι ο χαρακτήρας σου, έτσι. Είναι, ναι, δεν κρύβομαι. Φαίνεται στο πρόσωπό μου κατευθείαν το τι αισθάνομαι. Φτάσαμε στον τελικό, λοιπόν. Έγινε και ο τελικός. Πριν λίγες μέρες όμως από τον τελικό, είχες πάρει μια απόφαση ότι ήθελες να αποχωρήσεις από το παιχνίδι. Σχεδόν 10 μέρες, μια εβδομάδα πριν. Δηλαδή, ήσουν. Είχες φτάσει στην πηγή, αλλά πήγες να πεις στο νερό, αλλά είχες πει να αποχωρήσεις. Δεν έφταιγε, είπες, η Κριτική Επιτροπή, δεν έφταιγαν οι συμπαίκτες σου. Τι ήταν αυτό που σε όθησε να πάρεις αυτή την απόφαση και γιατί τελικά πώς αποφάσισες να μείνεις στο παιχνίδι? Καταρχήν, ξέρετε ότι το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ απαιτητικό. Ειδικά για ένα κορίτσι που έρχεται από το εξωτερικό και δεν έχει καμία άκρη. Κουράστηκα. Αισθάνθηκα σε κάποια φάση ο εγκέφαλός μου να με εγκαταλείπει. Δεν μπορούσα να σκεφτώ, δεν μπορούσα να δημιουργήσω. Και η μόνη μου σκέψη εκείνη τη στιγμή βασικά ήταν, είχα αποφασίσει μία μέρα πριν, απλά ήθελα να το πω μπροστά στους κριτές, δεν ήθελα απλά να φύγω, δεν ήθελα απλά να την κάνω έτσι, γιατί σέβομαι το χρόνο που έχουν πάρει οι ανθρώποι και την ενέργεια που έχουν βάλει για να με κρίνουν. Και τελικά η αλήθεια είναι ότι με έπεισε η Έλενα, έγινε ένα μικρό μοντάζ, ήταν λίγο πιο έντονη η Έλενα. Απλά χρειαζόμουν κάποιος να χτυπήσει το χέρι του και να πει δεν πας πουθενά. Για σένα. Ναι. Άρα είναι και ένας τρόπος να διεκδικήσει κάποιος να είσαι μαζί τους, μαζί του. Και αυτό δεν θέλω να το περιορίσουμε μόνο στο πλαίσιο του παιχνιδιού. Γενικά είσαι ένας τέτοιος, μια τέτοια γυναίκα, ένας τέτοιος χαρακτήρας. Θέλεις να νιώθεις ότι θέλω να είσαι μαζί μου. Συνήθως όχι. Απλά νομίζω βγήκε όλη μου η κούραση. Στην επιφάνεια και απλά αισθάνθηκα ότι δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ήμουν εντελώς off. Οι σχέσεις με τα υπόλοιπα κορίτσια, και όχι μόνο τα κορίτσια, με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες και συμμετέχουσες, ήταν κάτι το οποίο όξινε την κατάσταση πολλές φορές, τη δυναμίτιζε? Σίγουρα. Σε γενικά πλαίσια είχαμε καλές σχέσεις backstage. Υπήρξαν μερικά. Αλλά είχαμε καλές σχέσεις. Να σταθούμε στα μερικά. Χαρακτηριστικά γι' αυτό, γιατί είδαμε ότι υπήρχε αρκετή ένταση και με την Έρη. Ας ξεκινήσουμε, ας πούμε, από την Έρη. Σε είχε βαθμολογήσει με Άσο, γενικά είχαν ακουστεί πολλά πράγματα μεταξύ σας. Είναι μία από τις εντάσεις, ας πούμε, που κάθε σου έκανε. Κάθε φορά που ήμουνα έντονη, ήταν καθαρά. Ορίστε. Ξέσπαγες εκεί? Δεν είναι ότι ξέσπαγα. Ήταν ο αγώνας που έκανα και η κούραση που έβγαινε. Και επειδή είμαστε σε έναν ανταγωνισμό, και όταν αισθανόμουν εγώ ότι αδικούμε, έβγαινε κάπως έντονα. Γιατί έτσι είμαι σαν χαρακτήρας. Δηλαδή τώρα έξω από το παιχνίδι δεν παίζει κάτι ρόλο. Όταν είμαι μέσα σε έναν διαγωνισμό, θέλω να είναι δίκαιος ο διαγωνισμός. Γιατί ξέρω ότι έχω παίξει τίμια. Οπότε θέλω να υπάρχει αυτό το. Δίκαιο. Αυτό αυτομάτως εμένα με κάνει να αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να μην έπαιζε δίκαια ή τίμια. Ή με το σπαθί του, όπως λέμε. Υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις? Ναι, υπήρχαν κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Ό,τι είχα να πω το είπα πάνω στο πλατό. Τώρα δεν παίζει κάτι ρόλο.
Είμαι σταθερή σε αυτά που έχω πει. Οπότε, όταν ξέρω εγώ το τι κάνω και τι δεν κάνω, εννοείται και η κούραση και ο αγώνας που κάναμε για να βρούμε. Υπήρχε μια τρελή προετοιμασία για όλα αυτά. Δηλαδή, πρακτικά, επειδή εγώ δεν το καταλαβαίνω και δεν έχω αφιερώσει ποτέ τόσο χρόνο για την εμφάνισή μου, πόσο δε μάλλον να κριθώ γι' αυτό. Τι σημαίνει το να αναλαμβάνω ένα project, τι σημαίνει, σκέφτομαι και ότι θέλω μία μέρα, δύο μέρες. Δηλαδή, πρακτικά, τι σημαίνει. Είχαμε 3 με 4 μέρες να κάνουμε τα look όλες τις εβδομάδες, πλάς τον καλά. Και όλο αυτό πώς ενορχιστρωνόταν, με τη σκέψη σου, με το ταλέντο σου. Συνήθως με τη σκέψη. Γιατί είχαν κλείσει και τα καταστήματα τώρα. Ναι, αυτό για μένα ήταν καταστροφή. Γιατί έχω χάσει κάποια κιλά από τότε που έχω μπει στο παιχνίδι. Είχα κάνει κάποιες λάθος αγορές online. Mm. Δεν μπόρεσα να χειριστώ το σώμα μου με τα καινούργια μου τα κιλά. Και ήρθαν κάποιες αγορές με λάθος νούμερα, κυρώθηκαν κάποιες εικόνες μου και ήταν πολύ μπέρδεμο όλο αυτό. Αισθάνθηκες ότι τώρα τι κάνω, σηκώνω τα χέρια ψηλά, ή δεν έχεις μάθει να τα παρατάς? Πρώτη φορά βρίσκομαι σε μια τέτοια. Πρώτη φορά διαγωνίζομαι με αυτόν τον τρόπο. Και όχι, δεν έχω μάθει να τα παρατάω, καμία σχέση. Απλά δεν ήθελα να κρύψω και την αδυναμία μου. Ήταν μια αδύναμη στιγμή για μένα, ήθελα να φύγω. Και δεν ήθελα να το κρύψω, δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή δεν ήθελα να φύγω στα μουλοκτά. Είπα, και απλά να ανακοινωθεί απλά ότι έτσι το ένιωσα. Γενικά, ό,τι ένιωθα έτσι έβγαινε. Ήταν δηλαδή ακόμα και το. Μου λέγανε πολλοί ότι δεν χαμογελάς. Θα χαμογελάσω όταν το νιώσω. Θα είναι αληθινό. Δεν μπορώ να χαμογελάσω μηχανικά. Ξήξε το μου λίγο αυτό, γιατί και εγώ αισθάνθηκα πολλές φορές. Είναι έτσι έντονο, αυστηρό, βλοσιρό το βλέμμα της και το ύφος της. Μου άρεσε βέβαια, δεν θα σου κρυφτώ. Αλλά από την άλλη, πού δίνεις τα χαμογελά σου? Όταν νιώθεις απόλυτα ήρεμη και ασφαλής. Όχι, δεν χρειάζεται να νιώσω ασφαλής. Όταν το νιώσω. Αυτό. Εμάς μας χαμογέλασε, το είδατε όλοι. Το είδαμε. Εγώ να σου πω κάτι. Ακόμα δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει με την Έρη. Τι έγινε εκεί. Δηλαδή, σου είπε ότι δεν αρέσει τίποτα πάνω σου. Εσύ την αποκάλυψες ψεύτρα. Γενικά έγινε σε εκείνο το επεισόδιο. Πήρε και ο Μινάς μετά θέση πάνω σε αυτό το έγινε κομμάτι. Έγινε ένα θέμα backstage. Σε ρώτησε η Κατερίνα τι έχει συμβεί. Λίγο έτσι να μας δώσει αυτό το παρασκήνιο, γιατί είχαμε εδώ καλεσμένη και την Έρη χθες. Και μας είπε ότι στο backstage μιλήσατε. Μιλήσαμε. Αυτό που έγινε, ξέσπασα γιατί αισθάνθηκα δικημένη σε κάποιες βαθμολογίες. Αυτό ακριβώς που είπα ουσιαστικά. Είπανε κάποια λόγια που θεώρησα ότι δεν τα έχω πει. Επίσης η Κατερίνα είχε ρωτήσει και την Άρτεμις τι άκουσες Άρτεμις. Και είπε ακριβώς τι άκουσε η Άρτεμις. Έγινε ένα μοντάζ, δεν ακούστηκε δυστυχώς τι είπε η Άρτεμις. Κακώς. Η σημασία είναι ότι τα έχω βρει με την Έρη, είμαστε πάρα πολύ καλά. Mm-hmm. Γνωρίζουμε, επειδή ήταν και αυτή στον ίδιο το διαγωνισμό, καταλαβαίνει το ζόρι που τραβήξαμε και τα έχουμε βρει, είμαστε πάρα πολύ καλά με την Έρη. Η σχέση σου με την Αρετή ήταν έτσι ένα καζάνι που έβραζε συνέχεια. Όχι συνέχεια, εγώ την Αρετή την ξεχώρισα στην αρχή. Στιλιστικά ναι. Αλλά επέμενες ότι χρησιμοποιούσες τη λίστα, το οποίο δεν της άρεσε κιόλας όλο αυτό. Ναι. Τι έχει γίνει με όλη αυτή την υπόθεση τελικά, μετά αφού έχει τελειώσει το παιχνίδι? Αφού έχει τελειώσει το παιχνίδι. Αφού έχει τελειώσει τώρα το παιχνίδι, τι έχει συμβεί με όλα αυτά? Ότι μπορείς να μιλήσεις πιο άνετα, φαντάζομαι. Ναι, ο Μάνος. Γι' αυτό αυτό εννοώ. Ναι, ναι. Γιατί μεγάλη νικήτρια. Και πάλι αυτό που είχα να πω και την πληροφορία που είχα είναι αυτό ακριβώς που είπα στο πλατό. Τώρα δεν παίζει κανένα ρόλο το τι θα πω. Ο καθένας ξέρει την αλήθεια. Εγώ ξέρω ότι κοιμάμαι πάρα πολύ ωραία το βράδυ. Την έχεις προσεγγίσει και να μιλήσετε και δεν τα έχεις καταφέρει. Την είχα προσεγγίσει προτού να βγει αυτό στο πλατό, γιατί δεν ήθελα να τη θίξω. Και τελικά δεν έγινε και τελικά έγινε όπως έγινε. Αισθάνεσαι ότι με όλη αυτή τη συμμετοχή σου, με τις δυσκολίες, με τις πάνω, με τις πιο δύσκολες στιγμές, ότι κέρδισες πολλά πράγματα και ότι εξελίχθηκες εσύ σαν Τζένι? Πάρα πολλά πράγματα έχω κερδίσει. Πάρα πολλά. Να σας πω ότι στο διαγωνισμό, πρώτη φορά που αισθάνθηκα νικήτρια πραγματικά ήταν όταν άρχισα να λαμβάνω κάποια μηνύματα από γυναίκες, όλες τις ηλικίες, mm-hmm. μιλάμε από 18 μέχρι 60. Μηνύματα που λέγανε ότι εξαιτίας σου τολμώ, εξαιτίας σου θέλω να ανοίξω την ντουλάπα μου και να βγάλω παλιά μου ρούχα και να τα φορέσω. Μ' αρέσει αυτό που λες τώρα. Έτσι, ναι, εξαιτίας σου. Το μήνυμα. Εξαιτίας σου αισθάνομαι, μου δίνεις μαθήματα αυτοπεποίθησης. Εκεί άρχισα να αισθάνομαι νικήτρια. Όπλιζες με δύναμη και λες θα το προχωρήσω. Ναι. Και έχω πάρει απίστευτη αγάπη από γυναίκες,
και μηνύματα, δηλαδή τέτοιου είδους μηνύματα. Για μένα αυτό είναι το νόημα του παιχνιδιού. Αυτό ακριβώς ήθελα να σου πω. Και όταν εμείς οι γυναίκες αγκαλιάζουμε, αγκαλιάζουμε με την ψυχή μας, άλλες γυναίκες. Λοιπόν, εμείς αγκαλιάζουμε και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο μέσα από την καρδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστούμε που ήσουν σήμερα κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές με υγεία. Και καλή επιτυχία σε ό,τι δυναμισμό και καλή επιτυχία σε ό,τι και αν θέσεις σαν στόχο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Άννα μου είσαι μια θεά και λατρεύω τον ντεκολτέ σου. Είναι τέλειο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιοι το παρεξηγούν, αλλά εμένα μου αρέσει. Όχι, και πιο βοθή. Σε ευχαριστώ πολύ, Ρετζένη. Ευχαριστώ.